Γεια σε όλους, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε το Manga Studio 5X. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που φτιάχνετε διάφορες εικόνες, από ό,τι πρόλαβα να δω, δεν την ήξερα αυτή την εφαρμογή. Λοιπόν, θα πατήσετε The Pirate Bay, τη συντομογραφία δηλαδή, θα μπείτε στο πρώτο σύνδεσμο που είναι το thepiratebay.org, θα πατήσετε Manga Studio 5. Το X δεν είναι απαραίτητο, νομίζω το βγάζει το αποτέλεσμα. Είναι αυτό εδώ πέρα το δεύτερο, θα επιλέξετε, που λέει Manga Studio X 5.0.3. Θα κατεβάσετε αυτό το torrent, είναι περίπου 1,28 γίγα. Και πάμε να δούμε τι θα πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, θα μπείτε στον φάκελο που έχετε, το έχετε κατεβάσει, είναι αυτό εδώ πέρα. Θα έχει αυτά εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα τα αρχεία. Εδώ έχει τις οδηγίες. Και εσείς θα πρέπει να αποσυμπιέσετε αυτό που λέει Materials. Βασικά, αν θέλω καλά, δεν είναι απαραίτητο. Λάθος. Δικό μου, πρέπει μόνο να αποσυμπιέσετε αυτό που λέει Windows.7z. Με κανονικά το πρόγραμμα το WinRAR. Λοιπόν, θα το αποσυμπιέσετε αφού πρώτα έχετε κλείσει το antivirus. Λοιπόν, θα σας βγάλω αυτό πέρα τον φάκελο, που είναι ο φάκελος Windows. Βασικά, αποσυμπιέστε και αυτό το πέρα τον φάκελο για να είστε σίγουροι, γιατί εγώ το έχω αποσυμπιέσει αφού το έκανα εγκατάσταση. Λοιπόν, ανοίγετε το φάκελο Windows και τρέχετε αυτό εδώ πέρα που λέει Install Manga Studio.exe. Τρέχετε αυτό εδώ πέρα την εφαρμογή. Το αφήνετε να κάνει την εγκατάσταση. Πατάτε Next. Εδώ πέρα I accept the terms of. Αυτό εδώ πέρα ότι αποδέχεστε τους όρους. Next. Το αφήνετε αυτό έτσι όπως είναι. Next. Και πατάτε εγκατάσταση μετά. Και η εγκατάσταση θα τελειώσει το πολύ σε 1-2 λεπτά. Ανάλογα βέβαια και με το τι υπολογιστή έχει ο καθένας σας. Λοιπόν, τελειώνει η εγκατάσταση. Λοιπόν, για να δούμε. Τελειώνει, μισό λεπτό ακόμα περίπου θέλει. Ούτε μισό βασικά. Λοιπόν. Εδώ πέρα, στο φάκελο Windows, να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να βγουν 3 αρχεία. Αν σας έχει βγάλει 2, τότε σημαίνει ότι αυτό εδώ πέρα το αρχείο, το άλλο εκτελέσμα που θα τρέξουμε αμέσως τώρα, ότι σας το έχει πετάξει σαν ιό και σας το έχει σβήσει. Λοιπόν, έχει τελειώσει η εγκατάσταση, πατάμε Finish. Λοιπόν, τρέχουμε το πρόγραμμα, όπως λέει και οι οδηγίες. Εδώ πέρα το εγκαταστήσαμε, είμαστε στο δεύτερο να το τρέξουμε, τώρα πάμε στο τρίτο. Αφού το τρέξουμε, μου το έχει εγκαταστήσει ήδη εμένα. Ωραία. Λοιπόν, θα σας βγάλει ένα τέτοιο παράθυρο, ας πούμε. Λοιπόν, ωραία. Εγώ το βρήκα. Λοιπόν, θα ανοίξετε τη δεύτερη εφαρμογή, αυτή εδώ πέρα. Θα σας βγάλει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Θα πατήσετε Generate και όλο αυτό, το κλειδί, θα το αντιγράφετε αυτό σιγά σιγά εδώ, ας πούμε, για να το κάνουμε. Θα κάνετε αυτό αντιγραφή, θα το κάνετε επικόλυση εδώ. Θα κάνετε αυτό αντιγραφή, θα το κάνετε επικόλυση εδώ. Όλο μαζί δεν θα πιάσει, σας το εγγυώμαι. Θέλει σιγά σιγά. Δηλαδή με το που τρέξετε την εφαρμογή θα σας εμφανίσει αυτό το παράθυρο για να βάλετε τον κωδικό. Σας το λέει κιόλας εντωμεταξύ. Και οι οδηγίες. Επιλέγω και το τελευταίο και το βάζω εδώ μέσα. Πατάμε Register License. Εδώ, τώρα, σαφώ, πατάτε Verify License Right Now. Next. Εδώ, πατάτε Perform Manually. Πατάτε Next. Εδώ τώρα, αυτό πέρα δεν το κλείνετε, το παράθυρο. Τι κάνετε τώρα, αυτό πέρα που λέει Request, σβήνετε αυτό που έχει και κάνετε αντιγραφή όλα αυτά εδώ πέρα και τα 11 κλειδιά. Λοιπόν, κάνουμε αντιγραφή αυτό,
το βάζουμε εδώ πέρα. Κάνουμε αντιγραφή αυτό, το βάζουμε εδώ πέρα, χωρίς κενά. Αυτό, εδώ. Αυτό, εδώ. Συνεχίζουμε έτσι το ίδιο και για τα υπόλοιπα. Είμαστε στο 5, το 6 τώρα. Δεν θέλει τίποτα άλλο, λίγη υπομονή θέλει μόνο. Τελειώνουμε, είμαστε στο 9. 10. Και έμεινε και το 11, το τελευταίο. Το κάνουμε επικόλυση εδώ πέρα και μετά αφού έχουμε κάνει όλο αυτό εδώ πέρα, το έχουμε κάνει επικόλυση αυτά εδώ πέρα τα 11 κλειδιά ενωμένα εδώ πέρα, πατάμε activate. Εδώ μας βγάζει τώρα άλλα δύο κλειδιά. Παίρνουμε αυτό το πρώτο και το βάζουμε στο κουτί από κάτω. Παίρνουμε και το δεύτερο κλειδί και το βάζουμε και αυτό από κάτω. Πατάμε next. Και είμαστε έτοιμοι. Όπως βλέπετε, λέει ότι έχει πιστοποιηθεί πλήρως και ότι είναι απολύτως σωστό. Πάτα το OK και έχετε πλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα, Manga Studio 5. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω, λογικά θα τρέξει σε όλους σας, αν ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που σας είπα. Δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.